Για ποιο λόγο το μειώνουμε από 3 σε 2 δημοτικέ, δεν καταλαβαίνω. Γιατί θα αποτελέσει αντικείμενο τη επόμενη δημοτική αρχή και δεν θέλουμε αυτή η δημοτική αρχή να δεσμεύσει. Μα ούτω ή άλλω, δηλαδή θα είναι ούτω ή άλλω η δημοτική αρχή. Αν το κάνουν για αυτόν τον λόγο, το κάνουν για ένα. Για να δεσμεύσουμε λοιπόν για την επόμενη δημοτική αρχή. Το είπα. Γιατί το ένα έτο δεν θα οδηγήσει σε βιώσιμε προθέσει, δεν θα έρθει κανεί σε πρόβλημα για να έρθει να πάει δουλειά. Πέραν αυτού, οι διαδικασίε για να είναι ζευγό πρέπει να έρθει να έχει υποτούμενο. Κύριε Γεβάσπαρχα, ναι, πότε λύγει η σύμβαση με το συγκεκριμένη σύμβαση που έχουμε τώρα. Τον Απρίλιο. Τον Απρίλιο το κάνει. Κύριε Γεβάσπαρχα, μια ερώτηση. Ο κύριο θα μιλήσει από τα τσιμπάνια. Καταρχά, εγώ θέλω να πω ότι ενδεχόμαστε να συμπληρώσουμε για άλλη μια φορά άλλη απόφαση. Από την αρχή, δεν του ζητούμε και πόσε φορέ έχουμε ξανασυζητήσει, συμπληρώσει και διορθώσει οι αποφάσει. Αυτό που βλέπουμε το δίδυμο αυτό. Να μην μας απασχολούν καλά τα ίδια και τα ίδια θέματα. Τώρα, όσον αφορά τη διάρκεια. Εγώ θεωρώ, εμείς θεωρούμε άντρες ως παράταξης, ότι από τη στιγμή που η προηγούμενη ήταν 3 έτη, θα πρέπει να είναι το ίδιο και η επόμενη, με τη λογική ότι δεν μπορούμε, γιατί αν πάμε στη λογική που λέει ο Δήμαρχος, θα πρέπει να έχει μια ίδια ένα έτη. Ούτως ή άλλως δεσμεύουμε την επόμενη δημοτική αρχή, αν το κάνουμε δύο. Οπότε, ή παραμένει το ίδιο, ή γίνεται ένα έτος. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Γεβάστο, θέλεις. Η συγκεκριμένη σήμερα συνεδρίαση για το ίδιο θέμα, μετά από αυτό που είχαμε στην προηγούμενη συνεδρίαση, όπου αποκαλύφθηκαν για τα ψέματα που είπε ο Δήμαρχος, και επειδή πριν δεν μπορούσα να μιλήσω, γιατί επί του προσωπικού είχε λόγο ο κύριος Καμπύλης, τα ψέματα που ο συντάκτης του κειμένου αυτό μας το έφερε ακατέργαστο, που έλεγε προφανώς ότι παρανόμως κάναμε και τη συγκομιδή των απορριμμάτων στα ορεινά χωριά με τα ιδιωτικά οχήματα. Με τα οχήματα του Δήμου, στους ορεινούς τους κοινότητες. Αυτά ήταν ψέματα, κύριε Δήμαρχε, που έχετε πει. Και αυτό προσπαθήσατε τώρα, μας φάγατε μία ώρα και προσπαθούσατε να πείτε ότι δεν είπατε ψέματα. Δεν γίνεται αυτό. Έχετε πει επανειλημμένως ψέματα. Ψέματα. Ένα, πάμε παρακάτω στο συγκεκριμένο. Το συγκεκριμένο. Δεν μπορείτε να πάρετε απόφαση 2 χρόνια. Αυτό γιατί δεσμεύετε την επόμενη δημοτική αρχή, η οποία δεν θα ισχύσει. Δεν μπορείτε να δεσμεύσετε. Είστε σίγουρο. Βεβαίως. Άμα είσαι εσύ δημοτική αρχή και άμα αυτή η σύμβαση είναι παράνομη και ψεύτικη, τότε από την πρώτη μέρα της θητείας ως Δήμαρχος μπορείς αξιοποιώντας όλη τη σύμβαση να τη διακόψεις. Σε κάλυψα. Όχι. Για να μην σου πω ότι ως αντιπολίτευση θα μπορούσες να τη διακόψεις, όπως προσπάθησε να τη διακόψει η μίζου αντιπολίτευση του 2015 και τώρα περιμένει ακόμα να λάβει το γράμμα. Όταν κολλάβει το γράμμα, τότε θα κλάψει τον άλλο γράμμα. Άλλο το γράμμα, ο κύριος Αδάμης τοποθέτησε. Κύριε Ζιακόβα, τι μαγεία. Δεν είναι πρέπει, όχι πρέπει. Δεν είναι 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 Το ερώτημα είναι το πρόβλημα δεν είναι η σύμβαση, έτσι κι αλλιώς την έχετε ετοιμηθεί, διότι το πρόβλημα είναι ή μάλλον να βάλω, πού θα τα πάρει. Όταν ως έπαρξη, δεν μπαίνει άνθρωπος, όπως έχει καταδείξει. Και ενώ το πρόβλημα το ίδιο, η αιτιολογημένη από θα τα πάρει. Συνδέρνωση η αδυναμία μας. Τη νέα σύμβαση που έχει ετοιμάσει ο κ. Ζωτήρης και έχει υπογράψει και ο κ. Τσίπρας από ό,τι εγώ. Δεν είναι ναι, αλλά στα δήμαρχο και δημοτική αρχή θα σε ενάντια τη σύμβαση τη Δέρνα. Αν θυμάμαι καλά, όπως και όλοι μας. Ο καθένας βέβαια για τον λόγο. Εφόσον έχουμε υπογραφεί τις συμβάσεις, έχει βάλει και ο Πρωθυπουργός την υπογραφή του, γιατί δεν διαμαρτύρεστε. Και διαμαρτύρεται μόνο η λαϊκή σας πλήρωση ή η αντιπολίτευση, να το βάλω έτσι. Συμβιβαστικά δεν. Ένα και ένα κάνουμε δύο. Ένα το θέμα. Δεύτερο. Ο κύριος αντιδήμαρχος, ο κύριος Γκάβρος, με ερώτηση της αντιπολίτευσης, δεν θυμάμαι τώρα αν ήταν ο Καμπύλης ή ο έτσι, για το θέμα του θεματοποιητή,
ότι εκεί πέρα θα έχουν συσσωρευτεί τόνους, σκουπίδια και είπε ότι το πρόβλημα λύθηκε, αποκαταστήθηκε η Βλάδα κλπ. Ή μάλλον φέρνει ορίζει, ή δεν ξέρει τι του γίνεται, ή μας είπε ψέματα για να βγει το Δημοτικό Συμβούλιο. Έχει να δουλέψει πάνω από ένα μήνα ο δερματοποιητής. Και οι εργαζόμενοι που εργάζονται την τελευταία εβδομάδα περιορίζονται στο μάσιμο κλαριό και κάτι τέτοιο. Με μια βολτόζα πηγαίνουν αριστερά τα σκουπίδια και δεξιά οι επικινδυνότητες για τους ίδιους τους εργαζόμενους. Φοβερέ! Τι σας θέσανε οι εργαζόμενοι εδώ, μάλλον έτσι. Κινδυνεύουνε να πεθάνουν. Μιλάμε για πάνω από 500 τόνους. Κυρία Πάμπη, εντός του θέματος. Επομένως το πρόβλημα και λέω το βαθύ πρόβλημα είναι αυτά τα δύο. Όχι ότι συμφωνούμε με τη σύμβαση, ούτε κατά διάλυση. Άρα γι' αυτό εμβολήσεις σε αυτά τα θέματα. Πού θα τα πάτε. Πού. Φέρανε ένα κλαρ για να σας προειδέψουν να το βάλω έτσι. Και ετοιμάζεστε μετά από λίγο να το εκπληρώσετε κιόλα. Είναι έτσι κύριε Δήμαρχε, δεν είναι. Λοιπόν, αυτά έχουν να πω. Και καταψηφίζω την κάθε σύμβαση. Τραγικά πράγματα. Θα ήθελα να πάτε να δείτε. Μετά εδώ. Ποιο πήγες δει στην ομοθεσία. Δεν γίνονται. Ούτε στην Αφρική εδώ. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνονται αυτά. Είναι ένα παλαιό. Επειδή είμαστε σε προεκλογική περίοδο, θεωρώ ότι η σύμβαση πρέπει να περιοριστεί και να έχει χρονική διάρκεια μόνο ενός έτους, για τον λόγο ότι δεν πρέπει να δεσμεύσουμε την επόμενη δημοτική αρχή για κανένα λόγο. Άρχισε, τελειώνει τον Απρίλη, έχει προθεσμία ενός έτους, 1,5 έτους από την ημέρα των εκλογών, προκειμένου να προετοιμαστεί και να βγάλει μια νέα σύμβαση, όποια είναι αυτή, ή να συνεχίσει να ανανεώσει την καινούργια με τους ίδιους όρους προφανώς. Εγώ δεν διαφωνώ προς τους όρους της σύμβασης, απλώς θεωρώ ηθικό να έχει χρονική διάρκεια ένα έτος. Και αυτό θα ψηφίσω. Κύριος Καμπλιτζάκης, παρακαλώ. Λοιπόν, καταρχάς, εκείνο πρέπει να δούμε, η διαφωνία μας είναι σε δύο επίπεδα. Αφενός είναι η ανάθεση σε ιδιώτες με επαφείς όρους για το Δήμο της απορριμμάτων. Απλά θέλω να κάνω μια ενημέρωση στους συναδέλφους ότι όταν έχει πρωτοέρθει το θέμα στην προηγούμενη δημοτική που ήταν με τη Δημαρχία κ. Καζού, είχε ξανασυζητεί το θέμα τη ανάθεση σε ιδιώτε τη Αποκομιδή και τότε η εισήγηση των υπηρεσιών του Δήμου μπορούσαν και απόσταση από το Δήμο λιγότερο από 300.000 ευρώ. Αυτό αν ανατρέξετε στα πρακτικά τη τότε Δημαρχιακή Επιτροπή, τη Δημοτική Επιτροπή, θα το δείτε. Δεν το δείτε. Σήμερα λοιπόν η Αποκομιδή έχει εκτιναχθεί με τη σύμβαση που κάνετε τουλάχιστον 400.000 ευρώ στον ιδιώτη συν το κόστος των άλλων, το άλλο το κόστος που επιβαρύνει το Δήμος μεταναχτικό. Πέρα από το γεγονός ότι ως αντίληψη διαχείρισης είναι έξω από... δεν είναι φιλική προς το περιβάλλον, γιατί ουσιαστικά ούτε ανακύκλωση είναι τίποτα, αλλά είναι ένα άλλο ζήτημα. Το δεύτερο σύνθημα που θέλω να βάλω είναι αυτό που είπε ο κύριος Χατζής, ότι δεν είναι πολιτικά ηθικό να δεσμεύεται η επόμενη δημοτική αρχή, όποια και να είναι, με μία σύμβαση για δύο χρόνια. Σαν υποχρεωμένη δηλαδή αυτή η δημοτική αρχή να συνεχίσει αυτή τη σύμβαση. Δεν είναι τόσο εύκολο, γιατί θα υπάρχουν ποινικές ρήτρες, να κηρύξει εύκολο τον εργολάβο όπως λαϊκίστηκα το έβαλε ο κύριος Μαντάς. Δεν μπορεί να καταγγείλεις μια σύμβαση όταν έχει υπογραφεί, έχει αναρτηθεί στη διάρκεια όλα αυτά τα πράγματα. Για να την καταγγείλεις, προφανέστατα ο συμβασιούχος, ο ανάλογος πρέπει να κατηγορηθεί για μη σωστή εκτέλεση του έργου. Άρα δεν είναι καθόλου ηθικό, επαναλαμβάνω, να δεσμεύεται η οποιαδήποτε επόμενη δημοτική αρχή για ένα χρόνο. Γιατί ας υποθέσουμε ότι έρχεται μια δημοτική αρχή η οποία λέει ότι ναι, θα το κάνουμε με τα δικά μου μέσα. Γιατί δεν δίνεται αυτό το δικαίωμα. Γιατί δεν τους δίνεται αυτό το δικαίωμα. Γιατί θέλετε να το πάτε στα δύο χρόνια. Το τρίτο σκέλος έχει να κάνει σε σχέση με την νομιμότητα αυτής της απόφασης και μας λέτε εδώ, σύμφωνα με το άρθρο 61,
του νόμου 39-89 του 2011. Έχει ληφθεί αυτή η απόφαση, θα ληφθεί αυτή η απόφαση με τους όρους του όρθου αυτού. Παραδείγματος, θα ληφθεί με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Δημοτικού μας Συμβουλίου. Το ξέρετε αυτό. Προφανώς, κύριε Παντά, για να είστε εισηγητής, θα έχετε διαβάσει. Όπως θέλετε να σας υπενθυμίσω ότι λέει το άρθρο 361. Θα σας το υπενθυμίσω, λοιπόν, για να το διαβάσω. Γιατί με τη ορολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των συνόλων μελών, τεκμηριώνεται η αδυναμία εκτέλεσης συγκεκριμένων υπηρεσιών, η αδυναμία εκτέλεσης συγκεκριμένων υπηρεσιών με τα μέσα του Δήμου. Και αναφέρεται προφανέστατα στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας. Θεωρώ ότι λοιπόν αυτή η απόφαση, αν δεν πάρετε την απόλυτη πλειοψηφία του 14 άτομα, 14 δημοτικού συμβούλου, δεν θα είναι σύνολο. Αυτά. Προφανέστατα θα τα ψηφίσουμε για αυτούς τους λόγους που ανέφερα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σαμαρά.